Τις τελευταίες εξελίξεις μετά την εισβολή της Τουρκίας στη Βόρειο Συρία και τις προκλήσεις σε Κύπρο, Καστελόριζο και την ΑΟΣ της Λιβύης, οι οποίες αναδεικνύουν την κομβική σημασία της ελληνικής ΑΟΣ, ανέλησε μιλώντας στο ράδιο 984 ο Θεόδωρος Καριώτης, ομότιμος καθηγητής οικονομικών του Πανεπιστημιακού Συστήματος Maryland. Για να πριν ανακηρύξεις ΑΟΣ, πρέπει να ξέρεις ότι μπορείς να την προστατεύσεις. Η Κύπρος έκανε ΑΟΣ γνωρίζοντας και είμαι σίγουρος ότι γνώριζε ότι δεν μπορούσε να την προστατεύσει και δεν μπορεί να την προστατεύσει μέχρι σήμερα. Κανένα κράτος δεν μπορούσε να παραβιάσει ΑΟΣ ενός άλλου κράτους, έστω και αδύνατου, που να μην υπήρχε αυτό το πρόβλημα. Όπως υπογραμμίζει σε αυτή τη φάση, επήγει η οριοθέτηση με Κύπρο, Αίγυπτο και η επικαιροποίηση των κινήσεών μας με τη Λιβύη, καθώς είναι προφανές ότι η Τουρκία βιάζεται να οριοθετήσει με την κυβέρνηση της Τρίπολης της Λιβύης ΑΟΣ για να μπλοκάρει την Ελλάδα και την Κύπρο. Έχουμε η μοναδική μας οριοθέτηση με άλλο παράκτιο κράτος είναι αυτό της Λιβύης με το νόμο Μανιάτη του 2011. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες στρατηγικά επιμένουν από το 1973 σε συνδιαχείριση και συνεκμετάλλευση στο Αιγαίο και την Κύπρο σε βάρος των κυριαρχικών δικαιωμάτων της Ελλάδας, είναι η βασική πηγή προβληματισμού για το ελληνικό πολιτικό σύστημα διαχρονικά, το οποίο σύμφωνα με τον κύριο Καριώτη φοβάται να προχωρήσει σε ανακήρυξη, οριοθέτηση και υπεράσπιση της ΑΟΣ της Ελλάδας. Μιλάνε για συνεκμετάλλευση και συνδιαχείριση. Οι Τούρκοι έχουν μια τεράστια ακτή, αλλά δεν έχουν θάλασσα. Και τη θάλασσα που έχουν δεν έχουν υδρογονάνθρακες. Και οι Αμερικανοί θέλουν να λύσουν την ενοτουρκική διαφορά με το να μοιράσουν τον δικό μας ορυκτό πλούτο με τους Τούρκους. Ο ομότιμος καθηγητής οικονομικών του Maryland αναφέρθηκε στη συνέντευξή του σε ζητήματα κλειδιά γύρω από την ΑΟΣ και επικεντρώθηκε στην παραδοξότητα η Τουρκία, η οποία δεν ήθελε να αποδεχτεί την ύπαρξη ΑΟΣ, σήμερα όχι μόνο να μιλάει για αυτήν, αλλά να παρουσιάζει και δεκάδες χάρτες τη στιγμή που η χώρα μας έχει να επιδείξει παρά μόνον ένα, τον οποίο ανέδειξε ο ίδιος πριν από αρκετές δεκαετίες. Κάνει οριοθέτηση με τη Λιβύη. Το πιο σημαντικό είναι και γι' αυτό ίσως ορίονται αυτοί και γι' αυτό θέλει να φτάσει μέχρι τη Λιβύη ο Ερντογάν, είναι ότι εμείς δώσαμε αυτά τα οικόπεδα που συνορεύουν με τη Λιβύη στην Total και στην Exxon και στα ελληνικά πετρέλαια. Ναι. Αυτό σημαίνει ότι οι Αμερικανοί και οι Γάλλοι δέχονται ότι αυτή είναι η νόμιμη οριοθέτηση, η βάση της μέσης γραμμής. Ο κύριος Καριώτης, μετά από 40 χρόνια συστηματικής προσπάθειας, θεωρείται πλέον ο πατέρας της ελληνικής ΑΟΣ και αυτές τις μέρες βρίσκεται στην Ελλάδα για την παρουσίαση του νέου βιβλίου του «Η ιστορία της ελληνικής ΑΟΣ».